Hey παιδες, ψάχνετε για φτηνά παιχνίδια? Τσεκάρετε το link στην περιγραφή για το Instant Gaming. Καλώς ήρθατε λοιπόν παιδιά σε ένα ακόμα επεισόδιο Death Stranding by Hideo Kojima και είμαι εδώ πέρα στη παύση γιατί από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει κάποιο cinematic την ώρα που πήγαινα να φροντίσω τον BB για να είναι καλά. Υπενθυμίζω αν θέλετε να συνεχίσουμε τη σειρά, το μόνο που χρειάζομαι από εσάς είναι ένα like, ok? Οπότε αυτά, πάμε να παίξουμε, πάμε να το συνεχίσουμε. Deadman, μ' ακούς? Βοήθαμε λίγο. Μ' ακούς? Εντάξει Σαμ, βγάλε την κάψουλα της σύντασης της στη θερμοκοιτίδα. Deadman, μ' ακούς? Πού είσαι? Οκ, σταματάω. Πάμε. Είναι σοβαρό παιχνίδι. Αλλά ξέρεις, όταν παίζω εγώ ένα παιχνίδι. Μπήκε. Έλα, BB, γίνε καλά. Ωραία. Μια προσωρινή κρίση άγχους. Διορθώνεται αν το επιστρέψουμε στη μήτρα της μητέρας του. What? Πώς έγινε αυτός? Βρίσκεται στην εντατική μονάδα της Capital Not City. Εγκεφαλικά νεκρή. Εννοείς κλινικά νεκρή. Σωστά. Η μήτρα της κλινικά νεκρής μητέρας διευκολύνει τη σύνδεση του κόσμου των νεκρών και τον BB. Και εσύ ύστερα συνδέεσαι με το BB και έχεις τη δυνατότητα να αισθάνεσαι ταξί έψιλον. Okay. Βγάζει νόημα. Οι κάψουλες αυτές εξομοιώνουν τις συνθήκες της μήτρας μιας κλινικά νεκρής μητέρας. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μήτρα. Πρέπει να αισθάνονται ότι είναι σε μήτρα για να λειτουργούν σωστά. Παρόλα αυτά, τεχνολογία, δεν μπορούμε να διατηρούμε για πάντα αυτή την αυταπάτη. Γι' αυτό περιοδικά ενημερώνουμε τα περιβαλλοντικά δεδομένα, συγχρονίζοντάς το με μια κλινικά νεκρή μητέρα μέσω του χειρικού δικτύου. Κοίτα. Τι ακούω, τι διαβάζω. Τώρα γίνεται η ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή η κάψουλα συγχρονίζεται με την κλινικά νεκρή μητέρα στην Capital Not City και ρυθμίζεται εκ νέου με βάση τα τελευταία δεδομένα. Άρα το μωρό γίνεται καλά αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να το κάνουμε που και που. Αυτή η επιστροφή του BB στη μήτρα με αυτόν τον τρόπο μειώνει προσωρινά τα επίπεδα άγχους του. Okay. Αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται εκεί που ανήκει. Χαμογελά λίγο, ρε. Χαρούμενα φαίνεται. Ναι. Θα προσπαθήσω να ρυθμίσω τη δόση οξυτοκίνης. Από εδώ και πέρα δεν θα παθαίνει τόσο εύκολα αυτό το ξεμία. Αυτό το ξεμία. Τέλεια. Αυτό είναι καλό. Πρέπει να θυμάσαι ότι τα BB είναι απλός εξοπλισμός. Πρόσεξε να μην δεθείς. Κάθε ένα από αυτά έχει αφαιρεθεί από τη μήτρα της κλινικά νεκρής μητέρας του. Κάτι που τα κάνει κάπως απρόβλεπτα και με πιθανότητα σφάλματος. Δεν έχει καταγραφεί BB που να έζησε πάνω από έναν χρόνο. Really? Μπορεί να χρειαστεί να αποσυρθεί πριν αυτή η αποστολή φτάσει στο τέλος της. Και μετά. Λες ότι δεν μπορώ να κρατήσω ζωντανό τον BB μου. Πρέπει να καταλάβεις. Το BB υπάρχουν μου. Ακόμη πολλά που δεν ξέρουμε για τα BB. Όσο επεκτείνουμε το χειρικό δίκτυο και ανακτούμε παλιά δεδομένα, ίσως και να βρούμε απαντήσεις. Συγγνώμη, Γκάι. Σωστά. Μου ζήτησες να ψάξω γιατί ταξιέψιλον αντιδρούν με το δικό σου αίμα. Ωραία. Μίλησα με τον Χάρτμαν. Θα έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα. Χάρτμαν, εγώ το λέω. Τράιχαρτ. Και εσύ και τον BB σου είστε εξουθενωμένοι. Αχ, Θεέ μου. Τράι. Ντάι Χάρτμαν. Καληνύχτα, Σαμ. Καληνύχτα, Deadman. Εσύ και τον BB σου θέλετε ξεκούραση. Θέλεις να μου πεις ότι το BB μου δεν θα γίνει ποτέ καλά? Οκ, το BB μου ρουφάει το δάχτυλό του, είμαστε εντάξει, θα ξεκουραστούμε λίγο και θα ξεκινήσουμε το καινούργιο επεισόδιο. Την καινούργια μας αποστολή, η καινούργια μας περιπέτεια. Συνεχίζουμε δυτικά προς τον Ειρηνικό. Να φτιάχνουμε κόμβους, να συνδέουμε το χειρικό δίκτυο. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Θα χαθεί. Θα χαθεί. Του Λονδίνου η γέφυρα. Ναι, κύρια μου. Ωραία. Πιασάρικο. Έλα, Άμελη. Μπορείς να με δεις? Ναι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πώς είναι τα πράγματα? Συγγνώμη. Μπορεί να μην με φιλάνε, να μην με έχουν δεμένη, αλλά δεν μπορώ να φύγω. Οκ.
Οπότε αυτή είναι στην παραλία, στον Ειρηνικό. Να κάνεις συνδέσεις. Αν φτάσεις σε μένα, μπορούμε να πάμε ανατολικά, πίσω στο σπίτι. Δυτικά και μετά ανατολικά. Wow. Ευχαριστώ. Κουραστικό ακούγεται. Το εννοώ αυτό. Okay. Είναι άσχημα. Υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι στις πόλεις πια. Κανένας δεν κάνει πλέον παιδιά. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν μόνοι. Υποτίθεται ότι ζουν μαζί για να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αν εμείς ως λαός δεν το πετύχουμε αυτό, αν δεν μπορούμε να επανασυνδεθούμε, τότε απλά είναι όπως το είπε η Μπρίτζετ. Αφανισμός. Mm. Έλα τώρα. Annihilation. Η αναδόμηση της Αμερικής δεν θα διώξει ταξί εψιλών. Και όσο είναι εδώ τριγύρω, δεν υπάρχει διαφυγή. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε ελπίδα. Εγώ θα περιμένω, Σαμ. Θα περιμένω εσένα. Έλα και βρες με. Θα με λες τέτοια. Άχω, θα με λες τέτοια. Ναι. Okay, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη αποστολή. Τι θέλουμε να κάνουμε. Σαμ, ακούς, εδώ Χάρτμαν. Hey, Χάρτμαν. Μιας και δεν κοιμάσαι, μήπως να φρεσκαριστείς λιγάκι. Τι λες, δεν κάνεις ένα ντουζάκι. Κάνει okay. Καλό στο σώμα και την ψυχή, αλλά και στην έρευνά μου επίσης. Τέλεια. Σαμ, εδώ Χάρτμαν. Ο Ντέρμαν μου είπε τις δίκρυψες. Εγώ ασχολούμαι με την έρευνα για ταξί εψιλό. Θα πάρω ένα δείγμα από το νερό του ντούσου για να μελετήσω την επίδραση των σωματικών υγρών σου σε ένα ξύ εψιλόν. Έχεις μελετήσει και άλλους με ντούμς. Όλους τις κρίτες. Εμένα και τη μάμα. Τα αποτελέσματα ως τώρα είναι... ασαφή θα έλεγα. Αλλά εσύ έχεις μοναδικές ικανότητες. Είσαι και επαναπατρισμένος. Πριν να πω ότι νιώθω κάπως αισιόδοξος. Επεξεργασία υγρών. Αποπλήτων. Χειραλίου. Εξαγωγή. Ορίστε. Πάρε το δείγμα μαζί σου. Εγώ, γιατί? Αν βρεις την ευκαιρία, χρησιμοποίησέ το σαν αξί έψιλον. Είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουν. Ποιος ξέρει. Μπορεί ακόμα και να σου φανεί χρήσιμο. Υπήρχε... Περνάει ένας παλιατζής απ' έξω, δεν ξέρω αν ακούγεται. Υπήρχε μια παλιά ερευνητική εργασία για τη δράση στα ξύ έψιλον των σωματικών υγρών που προέρχονται από άτομα σαν εμάς. Mm-hmm. Μόνο αν ανακτήσουμε αυτά τα υλικά θα μπορέσουμε να ξεθάψουμε τις παλιές γνώσεις. Όχι μόνο για το Death Stranding, αλλά και για τις μοναδικές ιδιότητες του σώματός σου, ακόμα και για το Dooms. Μπορεί να υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Σαμ. Δεν έχω καμία όρεξη να ξαναχτίσω την Αμερική. Θέλω να ανακτήσω το παρελθόν. Α, ήρθε σχεδόν η ώρα. Η ώρα για ποιο πράγμα. Αν κάνεις τη συνδέση σου και δεν συμβεί τίποτα, τι κάνεις. Τι κάνεις μετά, λέω. Ναι. Αμάν, καινούρια... Συμφωνήσαμε αυτό. Είπες ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να σώσετε τον BB. Του BB. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ακόμα το γιο σου. Πίστεψέ μου όταν το λέω, είναι καλύτερα έτσι. Η Άμελη μιλάει. Τι μου φαίνεται. Είναι μια γυναίκα με μάσκα που μόνο ψέματα μου λέει ως τώρα. Και αυτός ο τύπος σίγουρα θέλει το γιο του πίσω. Το BB που κουβαλάμε εμείς. Κάτι θα γίνει. Ωραία, πάμε να πάρουμε το επόμενο φορτίο και πάμε στο κέντρο διανομής δυτικά της Capital Not City. Okay. Εγώ πάλι νομίζω, παιδιά, ότι κλέβουν τα μωρά από τις μητέρες για να βλέπουν ταξί έψιλον και ο Ματς Μίγκελσεν, νευριασμένος πατέρας, θα αναζητήσει το μωρό του, τον BB που κουβαλάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Πόσο ξεκουραζόσουν, έκανα μερικά διαγνωστικά στο BB.
τιμές χειραλίου και ολογραφικά συστήματα είναι σταθερά. Mm-hmm. Δυστυχώς ο εκτυπωτής είναι εκτός δικτύου. Το ξέρω, μετά από όσα πέρασες για να φέρεις όλα αυτά τα υλικά. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Είχαμε παραγγείλει ένα ανταλλακτικό, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Τέλεια. Ο εκτυπωτής το χρειάζεται για να επικοινωνήσει με το χειρικό δίκτυο. Θα το έκλεψαν τα μπουλάρια. Μάλλον έπιασαν το μεταφορέα στον δρόμο. Αν okay. έχω δίκιο, θα το έχουν πάει στο χώρο παραδοσής τους, που είναι ακριβώς στο κέντρο της περιοχής τους. Μήπως σου κάνει κέφι να πας να μας το φέρεις. Τι λες, ρε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο από σένα. Θα πάω να κλέψω από τους κλέφτες. Από τα μουλάρια που είδαμε τι είναι τα μουλάρια. Anyway. Οκ, okay, παραγγελίες για το Σαμ. Αποκατάσταση, διεπαφή χειρικού εκτυπωτή. Μπορούμε να πάμε να το κάνουμε το δοκιμάσιο. 30 κιλά κιόλας. Συλλογή, χειρική, κρύσαλη. Για επιβεβαίωσε. Οπότε η αποστολή μας αυτή τη φορά, παιδιά. Α, να ο συλλέκτης κρυστάλλων. Αποθηκεύει με ασφάλεια τους κρυστάλλους που μαζεύεις. Τέλεια. Πού το βάλεις αυτό. Ωραία. Αυτή τη φορά θα πάμε να μαζέψουμε μερικούς κρυστάλλους και θα πάμε να κλέψουμε από τους κλέφτες τον εκτυπωτή. Οι γερικοί κρυστάλλοι φαίνονται χρυσοί με γυμνομάτι και συχνά δημιουργούν σχηματισμούς που μοιάζουν με ανθρώπινη παλάμη. Okay. Γύρω βράχια και χαλάσματα θεωρούνται λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος. Άρση απαγόρευσης όπλων. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το όχημα. Αυτό θέλω. Για ποτό. Ρε φίλε. Οκ, okay, τέλος πάντων. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Σον, τι είναι αυτό. Δυτικά της Capital Note. Όχι, περίμενε. Τι άλλο έχουμε. Κέντρο διανομής. Ανάκτησε. Ωραία, καταβλισμός μουλαριών. Θα πάμε πρώτο σε αυτό εδώ πέρα. Που είναι τα μουλάρια, είναι οι κλέφτες, οι πειρατές τέλος πάντων. Και θα πάμε να πάρουμε πίσω τον εκτυπωτή που χρειάζεται αυτό το κέντρο διανομής που βρισκόμαστε. Ούτως ώστε να συνδεθεί στο χειρικό δίκτυο. Νομίζω τα λέω σωστά. Νομίζω αρχίζω και συνηθίζω λίγο. Έχει κάνει πινακίδες εκεί πέρα, για πάμε λίγο να δούμε. Αυτές είναι πινακίδες από άλλους παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Θέλω να δω τι έχουν αφήσει. Τι υπάρχει εδώ πέρα. Για να ανασυρίσει γρήγορα και αθόρυβα. Νήμα. Ποιο είναι το νήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δέσιμο ανθρώπων εχθρών από πίσω και για την αποφυγή επιθέσεων από κοντά. Χρησιμοποιείς το L2 για να ετοιμάσεις ένα νήμα και το R2 για να δέσεις ένα στόχο. Οκ. Okay. Οπότε με ένα νήμα μπορώ να σκοτώσω κάποιον, να δέσω κάποιον. Καλό αυτό. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Like. Τι like, γιατί τι άφησες εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Οκ. Okay. Μπορώ να καταλάβω ακόμα. Διάλυση, μπορώ να το διαλύσω. Wow. Sorry bro. Διάλυσα ένα σημάδι κάποιου. Και εδώ πέρα έχει ένα BB που είναι χαρούμενο. Θέλω να δω τι είναι, μια καρδούλα. Έλαβες like από τον BB, οπότε... Κάποιος είναι χαρούμενος. Οκ. Okay. Μπορώ να καταλάβω τι λέω. Υπάρχει ένα... Όχι, λοιπόν. Οκ, πάμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε. Τι είναι αυτό. Τι νομίζω ότι κάποιος μας ανείχνευσε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Η χώρη παράδοση των μουλαριών είναι σπάνια άδεια, άρα φρόντισε να μην σε δουν. Okay. Είναι κρυμμένος και κινήσου αργά για να μην κάνεις θόρυβο. Οκ. Okay. Κινήσου αργά λέει για να μην κάνεις θόρυβο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσω απέναντι. Πάμε να περάσουμε απέναντι. Είναι ένα καλό σημείο να περάσουμε απέναντι. Είδα μια σπηλιά εκεί πέρα, για πάμε να την εξερευνήσουμε λίγο. Λογικά θα είναι μια σπηλιά.
Οκ, καλό αυτό. Είναι σαν να κρατάω την ανάσα μου, τέλος πάντων, το ψηλό γρασίδι. Θέμα είναι ότι δεν έχω δει μουλάρια ακόμα. Ήζω να μην μου επιτεθεί κανένα. Θα έχουμε το σκηνί έτοιμο. Να, ένα μουλάρι. Οκ, τον είδα τώρα. Σκάλα μέταλλα, οκ. Οπότε υπάρχει μια... Περίεργη ήχη, παιδιά. Πολύ περίεργη ήχη. Υπάρχουν μέταλλα εδώ πέρα. Βάλεις εσύ πλάτη, γιατί όχι. Δεν θέλω να πάρω πολλά πράγματα, γιατί χρειάζομαι... Το τι είναι εδώ πέρα. Βίκος, 23. Μ' αρέσει που έβαλε like, ξέρω εγώ. Οκ. Ξέρεις τι θέλω να κάνω. Θέλω να βάλω και εγώ μια πινακίδα. Πώς... Περίμενε, πώς... Φτιάξε σημάδι. Οκ, θέλω να φτιάξω σημάδι. Μουλάρια. Ωραία, θα βάλω εδώ πέρα μια δικιά μου πινακίδα. Δίπλα, ξέρεις, σαν λέει ταμπέλα, ξέρω, δεξιά μουλάρια. Τέλος. Τέλεια. Οκ. Ωραία, έβαλε κάποιο σκάλο εδώ πέρα, οπότε είναι καλό αυτό. Μας βοηθάει κάποιος. Υπάρχει πάσαλος εκεί. Okay. Άρα κάποιος έχει περάσει ήδη από αυτό το σημείο και έχει βάλει πάσαλο, ας πούμε. Και μας βγάζει κατευθείαν, ξέρω εγώ, στον χώρο παράδοση των μουλαριών. Άρα καταβαίνουμε από εδώ, ελπίζοντας ότι δεν θα μας δει κανένας, και πάμε να τους κλέψουμε τον εκτυπωτή που ψάχνουμε. Και εκείνο το χέρι, το μπλε που βλέπεις, είναι ο κρύσταλλος. Είναι η δεύτερη αποστολή που πρέπει να κάνουμε, να μαζέψουμε κρυστάλλος με τη καινούργια συσκευή που μας δώσανε. Like, κάνα like, μπράβο. Άσε το σκηνή, αγόρι μου. Μην ανεβαίνεις, μην ανεβαίνεις εκεί. Είμαι ήδη αρκετά βαρύς, Σαμ. Υπάρχει ένα μουλάρι εκεί, δεν βλέπω κανένα άλλο μουλάρι. Και μήπως είναι αυτός ο εκτυπωτής? Μπότες μουλαριών, λέει. Είναι καλές οι μπότες μουλαριών, να τις πάρουμε. God. Okay. Wow, ένα μουλάρι. Η επαφή χειρικού εκτυπωτή. Αυτό θέλουμε. Ξεκλειδώσε το γραμματοκιβώτιο. Ω Μιτζή, και τα πόσα πράγματα έχει. Πότες μουλαριών, ρητίνες, μέταλλα. Oh, θα μπορούσα να πάρω πολλά πράγματα. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα πάρουμε πρώτα. Πού είναι, διεπαφή χειρικού εκτυπωτή. Αυτό είναι το οποίο ήρθαμε. Μετέφερε σε... πλάτη. Αναγκαστικά σε πλάτη, yes. Βεβαίωσε. Το πήρα. Το πήρα. Ανάκτησε διεπαφή του χειρικού, nice. Τώρα, θα ήθελα να παλέψω με έναν από αυτούς, αλλά ίσως και να μην είναι και τόσο καλή ιδέα. Ξέρεις όμως τι θέλω να κάνω, ε. Τοποθετήσω ένα δίκτυ. Τι να βάλουμε. Περίμενε. Αχ, θέλω κάτι να βάλω. Free to lies, do not lie. Συνέχισα να προσπαθείς, μην το παρατάς. Μπράβο, δώσε like. Yeah, βάλε ένα τέτοιο. Θα μαζέψουμε likes. Οκ. Okay. Τώρα, πρέπει να το επιστρέψω λογικά. Εκεί. Για να το επιστρέψω εκεί. Καλή φάση όμως αυτό με το να αφήνεις πινακίδες, σημάδια για άλλους παίκτες. Δηλαδή, σου κάνουν όντως τη ζωή πιο εύκολη.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι αυτό. Αν δεν είχε αφήσει κάποιος τη σκάλα εκεί πέρα, την πινακίδα με τη σκάλα, την πινακίδα για το πάσαλο, τότε θα έψαχνα πολλή ώρα για να βρω, ξέρω εγώ, πού μπορώ να βάλω σκάλα και πάσαλο. Κάποιος το πέρασε, οπότε έψαξε. Πιάσω. Ναι, το ξέχασα, τώρα είναι βαρύ. Πρέπει να περάσουμε απαρατήρητη. Παιδιά, περιμένω πώς. Οκ. Υπάρχει κάποιος αριστερά μας. Λογικά θα μας δει. Αν μας δει, τι γίνεται. Δεν μπορώ να τρέξω με αυτό το φορτίο. Μη γυρίσεις. Όπου φαίνονται τρομακτικοί οι τύποι, boys. Φαίνονται πολύ τρομακτικοί οι τύποι. Θα ήθελα. Θα ήθελα να κατέβω από εδώ πέρα. Αν θέλεις και εσύ, Σαμ. Πάμε. Ίσως να τρέξουμε. Οκ, μας είδανε, δεν πειράζει, πειράζει. Τρέχω, τρέχω σαν τρελό τώρα. Πάρε το φορτίο και κάτι να πω. Ναι, αυτό κάνω. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Είναι πολύ έξυπνος. Καμάν. Ω, είναι ακριβώς από πίσω μου. Holy shit! Αν χρειαστεί να παλέψουμε για να το χύσουμε, μειώθηκε. Θα σε κουράζει περισσότερο. Τα κολοπρεζόνια κυνηγούν το φορτίο. Wow, language. Πρέπει να ασχολούμαστε με τις μαλακίες του. Παλιά όλα τα έκανε τεχνητή νοημοσύνη. Τις παραδόσεις έκαναν μη επανδρομένα οχήματα και drone. Εμείς καθόμασταν και τα αφήναμε να δουλεύουν. Ήταν επαναστατικό. Άγγιζε τη μοναδικότητα. Δεν είχε λόγο να μην. Άγγιρο, λόγω σκουμπί. Συνέχισε να μιλάς εσύ, Deadman. Συνέχισε να μιλάς. Από τον τομέα των υπηρεσιών. Οπότε, μετά από σκέψη, αναθεωρήσαμε. Δημιουργήσαμε. Ελά, αγάπη μου. Και τους δώσαμε σε όσους δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτές. Και μετά πήρε την κάτω φόρτα. Πλέον έχουμε παλαμούς ερευνητικούς που κυνηγούν φορτία και φτιάχνονται με τις κλωβές. Τσακάλια που πάντα ψάχνουν τον επόμενο μεταφόρο. Γιατί δεν ηρεμεί. Πρόσεχε, μην είσαι εσύ αυτός. Α, ηρέμησε, εντάξει. Okay. Your mom's awesome. Okay. I know. Τέλεια. Ξεφύγαμε. Οι μπότες μας είναι λίγο σε καλιά κατάσταση. Θέλουμε να πιούμε τίποτα ίσως. Hey, you wanna drink something? Παγούρι, επίπεδο 1. Πιες λίγο γιατί όχι. Η αντοχή ανακτήθηκε. Τέλεια. Τέλεια, παιδιά. Τέλεια. Απλά τέλεια πήγε αυτή η αποστολή. Δεν τα βάλαμε με κανένα μουλάρι. Γιατί πιστεύω με αυτό το βάρος ίσως θα ήταν και δύσκολο. Αν και θα ήθελα να δω πώς είναι να τα βάζεις με ένα μουλάρι. Τέλος πάντων. Σίγουρα θα δούμε. Δεν ανησυχείτε. Κάνε παράδοση. Παράδοση φορτίου. Yep. Yep. Οπότε η Portnot City στο κυρικό δίκτυο. Άλλος ένας κόμπος, τέλος πάντων. Τέλεια. Ωρα να κάνουμε το χειρικό εκτυπώ. Τι να δουλέψει. Λυπάμαι που σε ταλαιπωρώ τόσο, αλλά πίστεψε με, θα αξίζει. Οκ. Okay. Γεια σου. Έχουμε και τις... Έχουμε και τη συσκευή να μαζέψουμε κρυστάλλους. Δεν αμφιβάλλω ότι θα τα κατάφερνες, διχάρη μας. Οκ. Okay. Παράληψη, παράληψη, παράληψη. Άντε, γεια. Το αρχηγείο της Μπρίζης έδωσε τα σχεδιαστικά δεδομένα για τα παπούτσια σου. Όχι και τόσο φαντάζομαι, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν. Θέλω καινούργια παπούτσια. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να χαλάσουν τα παπούτσια σου καθώς δουλεύεις. Ισχύει. Αν συνεχίσεις έτσι, είναι θέμα χρόνου μέχρι να... Έχει χαλάσει παντόφλα μου αυτή τη στιγμή. Κανόνισαν να βάλουν μπότες στις προμήθειές σου. Κλασικό μοντέλο Μπρίζες, οπότε θα σου κάνουν μια χαρά. Πρέπει πάντα να έχεις ένα έξτρα ζευγάρι. Αχα. Αλλά αν το ξεχάσεις ή έχεις θέμα, μπορείς να φτιάξεις άλλο μέσω τερματικού σε μία από τις πολλές εγκαταστάσεις μας. Nice. Κέρδος είναι ο τίτλο. Κόσμος σε θεωρεί έναν αξιόπιστο μεταφορέα για τις βασικές παραγγελίες, αλλά με χρόνο και κόπο μπορεί μία μέρα να αναγνωριστείς ως πραγματικός θρύλος. Well, okay. Έφτασες βαθμίδα 10 σε διάφορα, πλέον θα μπορείς να παίρνεις περισσότερα likes. Yes! Θα πάρουμε likes, boys! Παιδιά, αυτή τη μηχανή, ρε παιδιά, πω πως τη λακταράω, την έχω λιγουρευτεί εδώ πέρα, πω. Αρχή επαγόρευσης όπλων. Μαλάνκα, είναι το μαλάνκα, what? Free to use. It's not free to use.
Δεν ξέρω, δεν μου αφήνει αυτό. Κάνε μια αυτόματη διόρθωση, τέλεια. Δεν με αφήνει ακόμα να χρησιμοποιήσω τη μηχανή. Δεν ξέρω γιατί ο τύπος γράφει free to use. Okay. Για να ερευνήσεις μια ευρύτερη περιοχή, ίσως οι αισθητήρες ενός παρατηρητηρίου που θα χτίσεις σου είναι χρήσιμοι. Οκ, okay, βρήκα ήδη έναν. Και να επιλέξεις παρατηρητήριο, γραφόμενο είναι το μας και πάτε για να το χτίσεις. Αχα, οπότε μπορούμε... Μισό λεπτάκι, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο. Οκ. Okay. Παρατηρητήριο ή γραμματοκιβώτιο. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο εξοπλισμένο με κάμερες με αισθητήρα που μπορούν να εντοπίσουν φορτίο, κρυπτοβιωτικούς και κτίσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση και αναγνώριση από απόσταση. Nice! Γιατί όχι, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό. Holy shit, θα είναι μεγάλο. Τι είσαι? Game Grasby ο Μάστορας. Κοίτα, εδώ τι χτίζω. Now printing. Εκτυπωτής, ξέρω εγώ, ε. Κατευθείαν. Να τη βιάσω λίγο. Υπάρχει όξινη βροχή. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να πιάσω... Δεν το έχω. Πάτα ένα like στον εαυτό σου. Χρησιμοποιήσω το παρατηρητήριο. Ωρε φίλε, δείχνει τα πάντα εδώ πέρα. Κρυστάλλους, ό,τι θες. Εστίασε, τοποθέτησε δίκτυ. Δεν μπορώ να βάλω άλλο μάρκο. Okay. Σε αυτή την ίδια περιοχή υπάρχουν και ταξί ε και υπάρχει και αυτή η βροχή του χρόνου. Μάζεψε. Nice. Μάζεψε τουλάχιστον ένα CG. Στο κάτω μέρος του χάρτη στις χειροπέδες. Πίσω από το εκτόπιο τρέχουν βάρος μεταφέρεις και μηχανικός εμφανίζεται επίσης εδώ. Εμφανίζεται στο κάτω μέρος του χάρτη στις χειροπέδες. Στο κάτω μέρος του χάρτη, ωραία. Οπότε έχουμε την υγεία μας, την αντοχή μας, τα κιλά που κουβαλάμε, τα likes. Τα likes είναι αυτά, τα likes που έχουμε πάρει. Έχω πάρει 1674 likes. Νομίζω. Οι κρύσταλλοι. Οκ. Okay. Πάμε να μαζέψουμε μερικούς. Και έχει και σκουλικάκια. Κρυπτοβιωτικά, οπότε όντως το παρατηρείο είναι χρήσιμο γιατί μπορείς να δεις διάφορα πράγματα. Τέλεια. Ωραία. Έχει, μου θυμίζει πάρα πολύ σε game style το... Wow. Baby. Μπίμπι, γιατί δεν δουλεύεις, Μπίμπι. Are you kidding me, Μπίμπι? Ξύπνα. Τι, πλάκα με κάνεις τώρα, είσαι μια χαρά. Όλα είναι καλά. Hey, hey, κούδα, ξύπνα. Οκ, okay, σταματάω να το κουνάς, λέει. Hey, υπάρχει... Α, τώρα δούλεψε. Μπράβο, αγόρι. Όχι. Δεν δούλεψε, μάλλον δεν υπάρχει ξύπνα κοντά μας ακόμα. Φυτρώνουν όμως λουλουδάκια, αυτό σημαίνει πως υπάρχουνε. Oh my god, ok. Έχουμε παρέα, ε. Τώρα το κατά... εγώ την κουμπανάω από εδώ πέρα, δεν χρειάζεται καν να είμαι εδώ. Μπορώ να πάω σπίτι έτσι όπως είμαι. Βοβοβοβο. Είναι πολύ ωραία. Α, χαιρέτσο μπίμπι ή κάτι τέτοιο. Τρόμαξα. Ωραία. Ήλιος, ξαναλάμπει, μια χαρά είμαστε. Άρα μπορούμε να πάμε πίσω και να ολοκληρώσουμε την αποστολή με τους κρυστάλλους. Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα να ψάξω πως αλλάζουμε μπότες. Για να δούμε λίγο. Φορτίο. Μπότες bridges. Βάλε τα παπούτσια.
Nice. Επιβεβαίωσε. Ωραία. Άρα τώρα φοράμε τις μπότες Bridges. Τέλεια. Πανεύκολο ήταν. Σκάλα. Αν βάλω αυτή τη σκάλα. Φορτίο στη μηχανή. Οκ. Okay, επιβεβαίωσε. Έβαλα το φορτίο στη μηχανή. Χρησιμοποίησε το όχημα. No, 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 no. Δεν με αφήνει όμως να χρησιμοποιήσω το όχημα, ε. Σαμ, θα χάλασε η αυτόματη μονάδα φόρτισης της μηχανής. Α, αν ναι. Αν θες να την πάρεις για μια βόλτα, θα χρειαστείς γεννήτρια για να τη φορτίσεις. Δεν είναι φορτισμένη. Οκ, okay, θέλω γεννήτρια για να φορτίσω τη μηχανή μου. Πού βρίσκω μια γεννήτρια? Σάρωση ταυτότητας Bridges. Επανήθευση ταυτότητας. Ελπίζω να μου δώσουν μια γεννήτρια. Γιατί? Η διαδικασία πάντως είναι πολύ απλή. Πες τι κάνω. Το παράδοση για παράδοση όσο χειρικών κρυστάλλων μεταφέρεις. Οκ. Πάμε να παραδώσουμε τους κρυστάλλους, λοιπόν. Πάρε υλικά από εγκατάσταση. Παραδώσαμε τους χειρικούς κρυστάλλους. Ανακυκλώσαμε τους χειρικούς κρυστάλλους. Στο κέντρο διανομής. Οκ. Μας έφερες χειρικούς κρυστάλλους. Ναι, από αυτό ζήτησες. Αυτοί δημιουργούνται σε σημεία με ανεβασμένα επίπεδα χειραλίου. Ναι. Και αναρωτιέμαι αν η διεύρυνση του δικτύου παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό. Γαμώ το γέ μου. Μιλάμε για πολλούς κρυστάλλους. Fuck, son. Κάπως έτσι το είπα. Damn, son. Οκ. Τέλεια! Το μόνο που θέλω να μάθω πριν σταματήσουμε αυτό το επεισόδιο. Σπρέι επισκευής δοχείου. Ου, αυτό είναι χρήσιμο. Οπότε αν μας πιάσει μια βροχή την ώρα που κουβαλάμε κάποια παραγγελία, αν μας πιάσει η βροχή του χρόνου, η οποία καταστρέφει τα δοχεία, μπορούμε να κάνουμε, ξέρω, να ψεκάσουμε τα δοχεία με το σπρέι επισκευής δοχείου, ούτως ώστε να ξαναφτιαχτούνε. Για να μην είναι, ξέρω εγώ, 50% χαλασμένα τα φορτία που μεταφέρουμε και τέτοιο. Ή 2%. Οκ, okay, χρήσιμο. Χειρική συμμετρία, χειράλιο. Το μόνο που θέλω να φτιάξω είναι η τέτοια. Η μηχανή. Εξόπλησε το φύχη κάπα και χρησιμοποίησε το για να το επιλέξω. Οπότε εκτός από γραμματοκιβώτιο και εκτός από παρατηρητήριο μπορούμε να φτιάξουμε τώρα πια ένα νέο κτίσμα που είναι η γέφυρα. Κοιτάω λοιπόν εδώ πέρα τις επόμενες αποστολές. Θα σταματήσουμε για σήμερα και υπάρχουν δύο αποστολές. Πρώτον, θα πρέπει να πάμε να κατασκευάσουμε μια γέφυρα κάπου. Α, δίπλα είναι, κοντά στο κέντρο διανομής. Για πρώτη φορά θα φτιάξουμε μια γέφυρα σε κάποιο φαράγγι, ποτάμι, κάτι τέτοιο. Για να μας, μάλλον να είναι, ξέρεις, το πέρασμα πιο εύκολο ή κάτι τέτοιο και για εμάς και για τους υπόλοιπους παίκτες. Ίσως βάλουμε καμιά πινακίδα κιόλας. Και επίσης στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε στο αιωλικό πάρκο, το οποίο είναι ο επόμενος κόμβος που πρέπει να φτιάξουμε, συνεχίζοντας έτσι την πορεία μας, την περιπέτεια μας προς τον Ειρηνικό ωκεανό και τέρμα δυτικά, τέλος πάντων, να φτάσουμε στην Άμελη και να τη σώσουμε και να φτιάξουμε την Αμερική όπως ήταν κάποτε, να ενώσουμε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή και που κάτσατε μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Είναι πάρα πολλά, το ξέρω, είναι πάρα πολλά και μπερδεμένα πράγματα, αλλά νομίζω συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι και ειδικά σε κάθε παιχνίδι του Χίδεο Κοτζίμα, έτσι. Μην ξεχνάμε ποιος έφτιαξε το game. Αυτά. Ρίξε ένα like λοιπόν για να υποστηρίξει εμένα, για να υποστηρίξει το κανάλι, να υποστηρίξει και τη σειρά αν θέλει να συνεχιστεί. Κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και σε κάνετε link σε περιγραφή. Υπάρχουν διάφορα social media όπου μπορείτε να μου ακολουθήσετε. Yeah. Αυτά. Τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Yeah.